όλων τα έτη σας να είναι πολλά και ευλογημένα. Κυριακή μετά τα φώτα σήμερα. Και εορτάζονται σε αυτή τη μεγάλη δεσποτική εορτή των Θεοφανίων, με τα μεθέορτα, αν και όπως μας μίλησε ο Άγιος Ποιμενάρχης μας στην ποιμαντορική του εγκύκλιο των Θεοφανίων, θεοφάνεια έχουμε εμείς οι χριστιανοί σε κάθε Θεία Λειτουργία, όπου είναι παρούσα η Αγία Τριάς. Και ακούσαμε σήμερα στο Ευαγγέλιο, στο κατά Ματθαίον, όσοι το ακούσαμε, μας λέγει ο Ιωάννης, αυτός ο μέγας των προφητών, ο μίζων εν γεννητής γυναικών, όπως ο ίδιος ο Θεός μας είπε, παρεδόθη. Συνελήφθη και παρεδόθη και κλείστηκε στις φυλακές. Γιατί άραγε, για ποιο λόγο? Έκλεψε? Συκοφάντησε? Έδειξε αδίκησε? Επόρνευσε, εμήχευσε? Γιατί? Γιατί είπε την αλήθεια. Είχε την παρησία να πει στο βασιλιά, στον πρώτο των πολιτών, ότι ούκ εξαισθήσει έχεις γυναίκα, τη γυναίκα του αδελφού σου. Δε σου επιτρέπεται, του είπε, να έχεις για γυναίκα σου τη γυναίκα του αδελφού σου. Είναι κρίμα, είναι αμαρτία. Και βέβαια αυτό δεν άρεσε στον Ηρώδη και κυρίως στην Ηρωδιάδα. Και όταν βρήκαν την ευκαιρία, τον συνέλαβαν, τον κλείσανε στη φυλακή και τον απεκεφάλισαν. Και ως μάρτης, μεγαλομάρτης, εισήλθεν στη Βασιλεία του Θεού αυτός ο Κήρυξ, ο μεγαλοφωνότατος Κήρυξ της μετανοίας, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Ο Θεός μας, ο παντοδύναμος, θα μπορούσε με ένα νεύμα του να τον γλιτώσει. Δεν τον γλίτωσε όμως. Γιατί? Άφησε να γίνει χρήσης της ελευθερίας των ανθρώπων και προκειμένου κακή χρήσης της ελευθερίας των αρχόντων, του άρχοντος εκείνης της εποχής, του Ηρώδου. Όταν το έμαθε αυτό ο Κυριός μας, έφυγε, λέγει, από την πατρίδα του, την Ναζαρέτ, και πήγε στην Καπερναούμ, από όπου ήταν το ορμητήριό του και εκήρυτε στην περιοχή το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού. Αυτό το διαχρονικό κήρυγμα του «μετανοείτε», ίγγηκεν η Βασιλεία των Ουρανών. Και έφυγε από την πατρίδα του, την Ναζαρέτ. Γιατί? Γιατί εκεί δεν τον πιστεύανε, δεν τον θέλανε, δεν τον αγαπούσαν, θέλανε να τον σκοτώσουν. Και εκείνος αναγκάστηκε και έφυγε. Και αναρωτιόταν ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος, ο Άγιος Προκάτοχός μας, μια τέτοια ημέρα, μήπως και εμείς πολλές φορές αναγκάζουμε το Θεό να φύγει από κοντά μας? Όταν του γυρίζουμε την πλάτη, όταν τον βλασφημούμε, όταν τον υβρίζουμε, όταν δεν τον παραδεχόμαστε για Θεό μας και όταν κάνουμε εντελώς τα αντίθετα από αυτά που τα Θεία προστάγματά του προστάσουν. Όμως οι Άγιοι μας, όλοι οι Άγιοι, έζησαν το Ευαγγέλιο του Θεού.
αγάπησαν το Θεό, αγάπησαν την Παναγία μας, τους Αγίους μας και αγαπήθηκαν μεταξύ τους. Αγάπησαν τον αδελφό τους, το διπλανό τους. Αυτό έκαναν και ο Άγιος Δαβίδ και ο Άγιος Ιάκωβος στο μοναστήρι τον οποίον βρισκόμαστε και ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος, άξιος διάδοχος των Αγίων αυτών ανδρών. Γι' αυτό και των πραγμάτων αλήθεια μαρτυρεί ότι είναι σε μια θέση δίπλα στο Χριστό, δίπλα στην Παναγία μας, μεταξύ των Αγίων μας και πρεσβεύουν καθημερινώς για μας. Και ειδού μαρτυρίες. Μας γράφει εδώ η αγαπητή κυρία Βασιλική, σύζυγος Θεοδόρου Νικομάνη, από την Γαλιθέα Αττικής. Με πολύ σεβασμό και πολύ χαρά, τη μέρα τούτη, Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021, επισκεπτόμαστε τη Μονή του Οσίου Δαβίδ, για να προσκυνήσουμε τη χάρη του Αγίου και να τον ευχαριστήσουμε που βοήθησε το γιο μας να μιλήσει. Πριν 2 χρόνια εργαζόμουν στο αλλεργιολογικό τμήμα του νοσοκομείου Σωτηρία, όπου μίλησα σε μια ασθενή για το πρόβλημα του μικρού μας γιου. Ήταν σχεδόν 4 ετών και έβγαζε μόνο κραυγές. Τότε η ασθενή εκείνη, που ήταν μοναχή, στο μοναστήρι της Παναγίας Παντανάσης στην Κερατέα Αττικής, μου είπε να φέρω το παιδί μου στη Μονή του Οσίου Δαβίδ και είχε τη βεβαιότητα ότι αν ερχόμασταν στο μοναστήρι το παιδί θα μίλαγε. Έτσι λοιπόν προγραμματίσαμε μια ολοήμερη εκδρομή. Ήρθαμε στη Μονή. Ένας πατέρας μόλις είδε το σύζυγό μου και το παιδί μας, τους πήρε από το χέρι, έβαλε στο κεφάλι του παιδιού το λείψανο του Αγίου Δαβίδ. Ο σύζυγός μου του ανέφερε το πρόβλημα και εκείνος του έδωσε λαδάκι και του είπε «Μην ανησυχείς, μη στενοχωρείσαι, να βάζεις κάθε μέρα λαδάκι στο στόμα του παιδιού και το παιδί σας θα μιλήσει. Όταν θα έρθετε ξανά εδώ, το παιδί θα μιλάει», τους είπε. Πράγματι, σχεδόν 1,5 μήνα μετά, άρχισε ο Κωνσταντίνος μας να λέει σχεδόν ολοκληρωμένες προτάσεις. Βάζαμε μια σταγόνα λαδάκι του Αγίου Ιακώβου και μια του Αγίου Δαβίδ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μας. Ευχόμαστε να μας αξιώσει ο Άγιος να προσκυνήσουμε και πάλι τη χάρη Του. Μια άλλη μαρτυρία. Ο Τολανούδης Μιχάλης, καθηγητής, χημικός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από Σέρες. Καθήκον θείο, μας γράφει, προς τον Άγιο Ιάκωβο Τσαλίκη, με καλεί να ιστορήσω τα μεγαλεία του Θεού, καθώς έγιναν σε μένα όταν δοκιμαζόμουν από την ασθένεια COVID. Περίπου από την 4η-5η ημέρα της ασθενείας μου, δηλαδή 17, 18 και μετά 10 του 2021, άρχισα να βλέπω στο κάτω μέρος του οπτικού μου πεδίου μια μορφή. Η όραση αυτή ήταν ιδιαίτερη. Δεν έβλεπα με τα μάτια του σώματος, αλλά με της ψυχής και του νου. Ο νους μου δε με πληροφορούσε πως η μορφή αυτή ήταν ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης. Το παράξενο ήταν πως δεν είχα προσευχηθεί καθόλου στον Άγιο Ιάκωβο Τσαλίκη. Μόνο στην Παναγία και στον Άγιο Νικηφόρο το λεπρό απευθυνόμουν. Όπου να γύριζα το βλέμμα μου, η μορφή του Αγίου Ιακώβου ήταν εκεί, να με κοιτά. Κάποια στιγμή η μορφή ακούγεται να λέει στο νου μου, «Κύριε Μιχάλη μου, εμείς προσευχόμαστε για σας και σύντομα ο Άγιος Νικηφόρος, ο λεπρός, θα σας επισκεφθεί».
Αυτό μου θυμίζει πραγματικά τον τρόπο εκφράσεως και ομιλίας του Αγίου Ιακώβου. «Κύριε Μιχάλη μου, εμείς προσευχόμεθα για σας, για την αγάπη σας», έτσι έλεγε. Αυτό επαναλήφθηκε, λέει, τις επόμενες μέρες. Μετά τις δύο ημέρες, και ενώ είχα όλα τα συμπτώματα της ασθενείας, κάποια στιγμή αναρωτήθηκα πότε επιτέλους θα έρθει ο Άγιος Νικηφόρος. Αμέσως όμως πήρα απάντηση. Ακούστηκε η φράση στο νου μου «Μα ήρθε» και ταυτόχρονα σχηματίστηκε στο νου μου η εικόνα του Αγίου Νικηφόρου να αγκαλιάζει το κεφάλι μου και να το ασπάζεται. Αυτή η δοκιμασία μου, αυτή η ασθένεια ήταν για μένα μια επίσκεψη Θεού. «Δόξα το Θεό, γέροντα Γαβρίλ, πάντων ένεκεν», μας γράφει. Και κάθε φορά που απευθυνόμουν στην Παναγία μας, άκουγα στο νου μου τη φράση «Στην αγκαλιά μου σας έχω». Έτσι είναι. Στην αγκαλιά της μας κρατάει η Παναγία μας. Εμείς φεύγουμε. «Ευχαριστώ», λέει πολύ, «τον Άγιο Ιάκωβο που επενεύει, τον Άγιο Νικηφόρο για την ίαση, τη μάνα μας την Παναγιά για την υψηλή προστασία». Και λέει κάποια καλά λόγια για τις διαδικτυακές αναμεταδόσεις. Βλέπετε, δίπλα μας είναι οι Άγιοι, στη ζωή μας. Καθώς ερχόμουν τις προάλλες και πέρασα από το προσκύνημα του θαυματουργού του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, μια εργαζόμενη εκεί, η κυρία Ελένη, μου λέει, «Θα έρθει τις επόμενες ημέρες ένα συγγενής μου να σας διηγηθεί ένα θαύμα του Αγίου Γέροντος Κυρίλου. Προμηνών έγινε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα εδώ, στα χωριά της περιφερίας μας. Ένα παλικάρι με τη μηχανή το χτύπησε μια κυρία με το αυτοκίνητό της. Υπέστη φοβερή ζημιά το παλικάρι. Μάλιστα βρέθηκε εκεί και το περιποιήθηκε εκείνη την ώρα άμεσα ο πολύ καλός χειρουργός, ο Νίκος ο Κάβουρας, που είναι εδώ από τους Κουρκουλούς και υπηρετεί στον Ευαγγελισμό, ο οποίος και εμάς τους πατέρες στην πρόσφατη δοκιμασία μας μας συμπαραστάθηκε ως άνθρωπος και ως επιστήμον. Πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες ο χειρουργός και το πήγαν το παιδί στην Αθήνα. Διασωληνώθηκε. Ο αδελφός του τις επόμενες μέρες βλέπει ολοζώντανα το γέροντα Κύριο να κρατάει μια κατάσταση, ένα έγγραφο και να διαβάζει ονόματα. Και όταν έφτασε στο όνομα του αδελφού του, του λέει «Θα γίνει καλά ο αδελφός σου». Σε τρεις ημέρες αποσωληνώθηκε το παλικάρι. Στη συνέχεια επανασωληνώθηκε και μετά από ένα μήνα και πλέον που δεν υπήρχε καμιά ελπίδα, το παιδί επανήλθε στη ζωή. Βγήκε από το νοσοκομείο. Βρίσκεται στο σπίτι του τώρα και κάνει αποκατάσταση της υγείας του. Και αυτό, όπως μας ανέφεραν οι ίδιοι συγγενείς του, το οφείλει στις πρεσβείες και στις μεσητείες του Οσίου Γέροντος Κυρίλου, τον οποίον και εμείς πολλές φορές επικαλεστήκαμε στη δοκιμασία μας την πρόσφατη κατά την οσιλία μας, και όταν επικαλούμασταν το όνομά του δεν υπήρχε ούτε πόνος την ώρα που βάζαν τις σύριγγες να βρουν τις φλέβες, ούτε τίποτε. Να η χάρη των Αγίων. Βέβαια όλα αυτά, όλες οι ασθένειες, όλες οι δοκιμασίες, όλες οι θλίψεις μας το έπανε και εδώ οι συνάνθρωποι μας, είναι επίσκεψη Θεού κατά τους πατέρες. Ο Άγιος Παΐσιος λέγει στο τελευταίο του βιβλίο «Δεν ξέρατε τι ωφέλεια προκύπτει από τις ασθένειες, από τις στενοχώριες, από τις θλίψεις, από τις δοκιμασίες, από τους θανάτους προσφυλών προσώπων, όταν εμείς τα αντιμετωπίζουμε αγόγγιστα. Αυτά όλα ανοίγουν το δρόμο για τη σωτηρία των ψυχών σας», λέγει ο Άγιος Παΐσιος. «Αν το ξέρατε αυτό, μεγάλη χαρά θα είχατε».
Έτσι κι εμείς λοιπόν, ας προσπαθήσουμε να αγαπήσουμε το Θεό, την Παναγία μας, τους Αγίους μας, να αγαπηθούμε μεταξύ μας. Και τότε, όταν θα έρθει η ώρα για τον καθένα μας πράγμα αναπόφευκτο, όπως λέμε, θα ακούσουμε τη φωνή του Θεού. Ευδούλε, πιστέ και αγαθέ, εισέλθε στην χαρά του Κυρίου σου. Μια χαρά την οποία ευχόμεθα με τις πρεσβείες της καλής μας Παναγίας, των Αγίων μας Δαβίδ και Ιακώβου, τις ευχές του Αγίου Γέροντος Κυρίου και όλων των Αγίων της πρεσβείας, να την απολαύσετε όλοι σας. Αμήν.